Εκείνο το βράδυ λοιπόν τέλειωσαν όλα. Τέλειωσαν όλα. Με τον χειρότερο τρόπο που μπορούσε να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, σκοτώνοντας εγώ τον Ανέστη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο Χρήστος ευνηδίασε τον Ανέστη την ώρα που κοιμόταν, σφίγγοντας γύρω από το λαιμό του ένα κορδόνι. Στη συνέχεια, άρπαξε ένα μαχαίρι από το κομωδίνο, καρφώνοντάς το στο λαιμό του, προκαλώντας βαθύ τραύμα μήκους 20 εκατοστών. Το έγκλημα συντάραξε τη συντηρητική ελληνική κοινωνία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλούν για ένα έγκλημα πάθους, με πρωταγωνιστές δύο ανώμαλους. Με τον Ανέστη γνωριστήκαμε, όπως σου έλεγα πριν, όπως γινόταν το ψωμιστήρι στην εποχή τότε. Λοιπόν, έτσι μ' είχε πάρει ο Ανέστης, μ' είχε δει στο Ζάπιο, εγώ έκανα το δύσκολο, δεν του μίλησα, έφυγα, αυτός με πήρε από πίσω, έκανα εγώ τις βόλτες μου εκεί, που... αυτός ήταν από πίσω μου όμως, που δεν το είχα καταλάβει εγώ, ώσπου πέρασε η ώρα, έφυγα να πάω να πάρω το πράσινο λεωφορείο για να πάω, που έκανε τη διαδρομή Αθήνα-Πειραιά για να πάω στο Νεοφάλιρο που έμενα. Ο Ανέστης ήταν από πίσω μου και εγώ δεν το είχα καταλάβει και μόλις μπαίνω στο λεωφορείο και κάθομαι, βλέπω ένα χέρι στο τζάμι να μου χτυπάει απ' έξω και τον Ανέστη να μου λέει να σου πω. Εγώ να του κάνω με νοήματα απ' έξω, φεύγει το λεωφορείο. Μου λέει να σου πω ένα λεπτό. Κατέβηκε και μιλήσαμε και από εκεί και πέρα μετά βλεπόμαστε κάθε μέρα. Η Χούντα ήταν μια τραγική περίοδος για τις αδερφές και χρησιμοποιώ το πιο σεμνό όρο, γιατί ουσιαστικά είμαστε ή κίνεδοι, αν γράφαμε, ή τιούτοι, ή πούστιδες. Και τα μαγαζιά, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν μαγαζιά που θα μπορούσαμε κάπως να αρχίσουμε να συζητάμε, ήταν κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη, μαγαζιά κυρίως για τρανς, τραβεστή λέγαμε τότε, για σόου, για αγαπητικούς, κολομπαράδες προφανώς, και κατά τα άλλα λειτουργούσαν ο κήπος Καλή Ώρα, το Ζάπιο και όπως όλες τις πόλεις του κόσμου, τα λιμάνια, οι τουαλέτες και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Ήταν περίπου 2-2,5 χρόνια περίπου το διάστημα αυτό που είμαστε μαζί. Με δυσκολίες από την αρχή, δηλαδή γιατί ο Ανέστης τότε είχε μία σχέση, εγώ δεν το ήξερα. Έμενε, συγκατοικούσε, συζούσε με κάποιον, όπου δεν το ήξερα εγώ, αλλά το ανακάλυψα μετά. Μου είπε ότι δεν είχαν τίποτα, είχαν στην αρχή αλλά στην πορεία όχι και θέλει να φύγει από εκεί. Εγώ επειδή ήξερα ότι υπηρετούσε τη θητεία του και ένας φαντάρος δεν μπορεί να έχει λεφτά για να νοικιάσει ένα σπίτι, του είπα εντάξει μείνε εκεί πέρα αφού τώρα καταλαβαίνω ότι θα δυσκολεύεσαι να νοικιάσει σπίτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνος είχε οικονομική ευχέρεια που του στέλναν οι γονείς του και έτσι νοίκιασε ένα διαμέρισμα, ένα μικρό διαμέρισμα, μια γκαρσονιέρα δηλαδή, στην Καλυθέα και έτσι έγινε πια ο χώρος όπου έμενε ο Ανέστης όταν έβγαινε από το στρατό και εκεί ήταν και ο χώρος που συναντιόμαστε. Δεν μέναμε μαζί, δεν έμενα μαζί του, γιατί εγώ 10 η ώρα έπρεπε να είμαι στο σπίτι. Ο Ανέστης έδειχνε ότι του αρέσω, ότι με αγαπάει, ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Μου το έδειχνε βέβαια αυτό. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, που ήταν πολύ φροντιστικός, πολύ νοιαζόταν για μένα, για όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ βεβαίως το ίδιο, αλλά εγώ σε υπερβολικό βαθμό. Έτσι κάτι που είχε μέσα του υπερβολή, συναισθηματική υπερβολή. Χρήστο, έχω πάρει απόσπαση για το Βοτανικό και πέρασα από εδώ στις 2 η ώρα να αλλάξω μπλούζα, να αφήσω το μαγνητόφωνο και να πάω. Θα πάω μέσα τώρα στις 3.30 ώρα. Εσύ αγόρι μου, μείνε εδώ στο σπίτι μας, γιατί 99% θα βγω έξω σήμερα έως το βράδυ. Αν δεν έρθω σήμερα μέχρι το βράδυ, μάλλον θα βγω αύριο. Πάντως περίμενε σήμερα. Με αγάπη, Ανέστης. Και
τον πρώτο καιρό όλα καλά, τέλεια, οι συναντήσεις μας, οι αγάπες μας, οι ερωτές μας, όλα αυτά. Στην πορεία όμως τα πράγματα γίνανε κάπως αλλιώς. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται με τον Ανέστη, μου λέει ψέματα, ότι φεύγει και τριγυρίζει κρυφά μόνος του και κάποια μέρα μου το είπε και ένας φίλος μου που κάναμε παρέα, μου λέει τι γίνεται, τι κάνεις, καλά, που είχαμε συναντηθεί τυχαία στην Αθήνα, μου λέει πότε θα ξυπνήσεις εσύ, τι εννοείς πότε θα ξυπνήσω, μου λέει πότε θα ξυπνήσεις με αυτόν που έχεις, δηλαδή εχθές μου λέει που ήσουν, λέω με τον Ανέστη είμαστε και τον άφησα να κοιμηθεί, έφυγα, πήγα στο σπίτι και το πρωί που ξαναπήγα στη, γιατί ήταν Σαββάτο, ήταν Κυριακή, δεν θυμάμαι, τον βρήκα πάλι στο σπίτι και κοιμότανε και αυτά. Μου λέει, τον άφησες να κοιμηθεί, τον βρήκες να κοιμάται, ενδιάμεσα, πού ήτανε. Τι θες να πεις. Λοιπόν, εχθές μου λέει, μάλλον Σάββατο ήταν ή Παρασκευή βράδυ, εχθές μου λέει το βράδυ, ο Ανέστης ήταν με έναν ξανθό στην πλάκα. Και μάλιστα τον είδα και του είπα δεν τρέπεσαι, δεν τον σκέφτεσαι το Χρήστο. Και μου είπε μην πεις τίποτα στο Χρήστο. Την πρώτη φορά που μου ποτζίμισε έτσι, επιτόπου τον πήρα τηλέφωνο στο καράβι που υπηρετούσε και ήταν το καράβι το πολεμικό, ήταν στο λιμάνι του Πειραιά και μπορούσαν να βγαίνουν έξω οι ναύτες για λίγο να πάνε από εδώ και από εκεί. Και τον παίρνω τηλέφωνο στο καράβι και του λέω κάτι έχεις ξεχάσει να μου πεις. Τι μου λέει, τι ξέχασα σου πω, έχεις ξεχάσει κάτι να μου πεις. Σε μισή ώρα είμαι στο λιμάνι. Κατεβαίνω λοιπόν στο λιμάνι, συναντιόμαστε, ήρθε, θυμάμαι η εικόνα, ήταν καλοκαίρι, φόραγε το σορτσάκι του ναυτικού το άσπρο και το μπλουζάκι από πάνω, έρχεται με ένα έτσι ύφος, κάπως. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι, του λέω για πες μου, τι έχεις να μου πεις, λέει τίποτα. Λέω, έχεις να μου πεις κάτι και το έχεις ξεχάσει. Τίποτα μου λέει, τι εννοείς. Λέω, πού ήσουν χθες το βράδυ. Δεν μ' άφησες, λέει, και κοιμόμουν. Δεν με βρήκες και κοιμόμουν. Πού να ήμουν. Λέω, συνάντησε στην πλάκα τον Τζίμι. Και μου είπε ο Τζίμις, πού ήσουν. Και με αυτό του δίνω ένα χαστούκι. Πολύ δυνατό χαστούκι. Και δεν είχε πλάτη το παγκάκι. Και πήγε να πέσει έτσι και κρατήθηκε. Το χέρι μου εμένα φούσκωσε, πρίστηκε το χέρι μου, ήταν τόσο δυνατό, δηλαδή είχα τόσο πολύ. Και με το χαστούκι αυτό έφυγα, σηκώνεται και μου λέει θα σου γαμίσω την Παναγία για αυτό που μου έκανες. Και του λέω θα γαμίσω τη δικιά σου Παναγία. Βάλαμε τις Παναγίες μες στη μέση. Την επόμενη μέρα λοιπόν εγώ δεν είχα που μυαλό να πάω για δουλειά, που τίποτα. Πήγα στην Καλυθέα, του ετοίμασα τα πράγματά του στις βαλίτσες, να τον διώξω το σπίτι του. Λοιπόν, και έρχεται το απόγευμα που πήρε άδεια από το καράβι και ήρθε, η εξόδου δηλαδή, και με βρίσκει στο σπίτι. Και βλέπει και τις βαλίτσες και λέει κάποτε ήθελα να φύγω εγώ από κάπου και δεν με άφηναν και τώρα λέει με διώχνουν. Έρχεται και μου λέει, και του λέω δεν έχουμε να πούμε τίποτα, πάρτα και πήγαινε στο φίλο στον Ξανθό. Είχα υποψίες. Με τις υποψίες λοιπόν εγώ τι έκανα, έβαζα σημάδια στο σπίτι και ήξερα ότι φεύγει, αλλά δεν ήξερα που πάει. Π.χ. ετικέτες κάτω τα παπούτσια, αυτοκόλλητα ετικέτες κάτω τα παπούτσια. Ή στο ξύλο της ντουλάπας είχα βάλει σημάδια και είχα το γάντζο της κρεμάστρας, ότι όταν πάρεις κάτι από εκεί θα μετακινηθούν όλα, θα φύγουν τα σημάδια όλα. Λοιπόν, αυτά ήταν σημάδια που μου έδειχναν ότι ο Ανέστης έφυγε. Πού πήγε όμως δεν ήξερα. Λοιπόν, ώσπου έγινε αυτό με τον Τζίμι και δεν ήξερα γιατί δεν μπορούσα να μείνω για να τον παρακολουθήσω, να καταλάβω τι γίνεται πασφίτως, πόσο πολύ με κοροϊδεύει. Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγε, έκανε εκείνη τη μέρα λοιπόν όταν ήρθε, έκανε ένα μπάνιο και μετά ήρθε σαν τη βρεγμένη κότα και έκατσε κοντά μου. Και σε παρακαλώ και αυτά και εγώ σε αγαπάω και έκλαιγε και αυτά και δεν θα ξανακάνω τίποτα και μόνο εσένα αγαπάω.
όλο τέτοια. Και λοιπόν, με αποτέλεσμα εγώ να είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη συνέχεια. Συνέβησαν και άλλα τέτοια. Τον τσάκωσα μια μέρα και με κάποιον στο σπίτι και μου είπε ότι ήταν ο ξαδερφός του. Τον είδα μια μέρα, λέω, δεν πήγαινα πουθενά, δεν έβγαινα εγώ, δεν έβγαινα τότε, γιατί εγώ ήμουν κολλημένος εκεί με τον Ανέστη. Ο Ανέστης για μένα ήταν όλος ο κόσμος. Φόραγα κάτι σαν παροπίτες που δεν έβλεπα τίποτα άλλο τον Ανέστη. Ώσπου γίνεται το μεγάλο κακό για μένα, όπου πάω κι εγώ στο ναυτικό να υπηρετήσω τη θητεία μου. Και χαθήκαν τα αυγά και τα πασχάλια εκεί πέρα, γιατί πάω στο ναυτικό, χάνω τον Ανέστη, δεν μπορούσα να δω τον Ανέστη. Εγώ τρελάθηκα, δεν με ένοιαζε το ναυτικό, να πήγαινα να υπηρετούσα 500 μήνες, όχι 21 που ήταν τότε, 22. Αλλά δεν έβλεπα τον Ανέστη, έχασα τον άνθρωπο που αγαπούσα. Λοιπόν, να κλαίω, εγώ κάναμε ασκήσεις, κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε εκεί του στρατού. Το βράδυ που γυρίζαμε όλοι, κάνανε παρεούλες, μιλάγανε, γελάγανε, κάνανε αστεία, παίζανε μεταξύ τους. Εγώ κουκουλωμένος με μία κουβέρτα στο κρεβάτι και να σκάω στο κλάμα. Μία μέρα είμαστε στο στρατόπεδο ασκήσεων. Και βλέπω ένα τζιπ, κάνει μια βόλτα, σταματάει εκεί σε μια άκρη και κατεβαίνει από μέσα ο Ανέστης. Εγώ να καταρρεύσω. Και είναι, δεν είναι, δεν νόμιζα ότι ήταν ψέμα, ότι ήταν κάτι έβλεπα άλλο. Και πάει λοιπόν στο νομαδάρχη, εκεί στον αξιωματικό, κάτι του λέει και μου λέει ο αξιωματικός, πήγαινε, λέει, σε θέλει ο ξαδερφός σου. Πήγαινε τον ξαδερφός. Γιατί ήταν και αυτός ναύτης και μπορούσε να έρθει. Λοιπόν. Και πάει σε ένα δασάκι που ήταν εκεί στο Παλάσκα στο στρατόπεδο, με πεύκα εκεί και έτσι λίγο απόμερα, και τρέχω εγώ και τρέχω, ήθελα να αγκαλιάσω τον Ανέστη και να μου λέει αυτός από απόσταση που με έβλεπε, πρόσεχε, μη, να μου λέει, και ερχόταν αυτοκίνητο πάνω το βρακάνι, γιατί καταλάβαινε ότι εγώ έτρεχα να τον αγκαλιάσω και μου λέει να μου λέει, και από τη λαχτάρα μου να αγκαλιάσω τον Ανέστη, να αγκαλιάσω κάτι, αγκάλιασα ένα κορμοδέντρο και του λέω, Ανέστη, πού είσαι, Ανέστη, σε έχασα, γιατί δεν έρχεσαι να με δεις, Ανέστη, και να κλαίω, σαν να κράταγα στην αγκαλιά μου τον Ανέστη, εγώ ήθελα να αγκαλιάσω κάτι, εμπασπιστώ και κράταγα. Κάθε πρωί λοιπόν το καραβάκι που υπηρετούσε ο Ανέστης ερχόταν από τον Πειραιά στη Σαλαμίνα, που έφερνε ναύτες από τον Πειραιά Σαλαμίνα, έκανε το δρομολόγιο αυτό, και ανέβαινε εγώ στο καράβι που υπηρετούσα, τον αυκρατούσα, ένα δεξαμενόπλιο που είχε κάτι τεράστια κιάλια, και ανέβαινα στα κιάλια να δω το καραβάκι που ερχόταν από τον Πειραιά, από Σαλαμίνα τώρα στον Πειραιά, καθώς έστριβε και μπορούσες να το δεις. Και έβλεπα τον Ανέστη. Ο Ανέστης ήξερε ότι τον έβλεπα εγώ και με χαιρέταγε. Τώρα μιλάμε για χιλιόμετρα απόσταση, να βλέπουμε με τα κιάλια. Και να με χαιρετάει. Και εγώ να λιγώνομαι πάνω στα κιάλια που έβλεπα τον Ανέστη, αλλά ποιος θα το καταλάβει. Τότε λοιπόν του λέω μια μέρα, Ανέστη, όταν αποστρατευτείς τι θα κάνεις. Θα μείνεις στην Αθήνα μόνος σου, θα μείνεις στην Αθήνα και θα θέλεις να είμαστε μαζί. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν μου λέει, μεταξύ αστείου και σοβαρού, μου λέει, κοίταξε, εγώ, μου λέει, πια έχω συνηθίσει στην Αθήνα, εγώ θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, του λέω, να είμαστε μαζί, λέω, αλλά για να είμαστε μαζί δεν θα σου στέλνουν οι γονείς σου λεφτά, θα πρέπει να δουλέψεις. Α, λέει, μόνο τα ρολόγια και τα κορόιδα δουλεύουν. Εάν θέλεις, λέει, να είμαστε μαζί και να είμαστε καλά, μπορεί να γίνει το εξής, να γίνεις τραβεστή. Να μαζέψουμε λεφτά, να πάρουμε ένα διαμέρισμα, να πάρουμε να φτιαχτούμε και θα είμαστε μαζί. Η αντίδρασή μου τότε ήταν να του δώσω ένα χαστούκι. Και πάμε λοιπόν ένα απόγευμα κάπου στα Πατήσια, κάπου στην Κυψέλη, ξέρω εγώ, κάπου εμπαστοιτώσει, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, να γνωρίσω δύο παιδιά που ντυνόντουσαν τραβεστή. Και λέει, να, λέει, ο Χρήστος από εδώ, να γνωριστήκαμε και τα λοιπά, άντε, λέει, να τον γνωρίσετε, να του μάθετε τίποτα κόλπα. Εγώ τρελαίνομαι.
δεν λέω τίποτα. Τι θα πιείτε, ρωτάνε τα δύο παιδιά αυτά, τι θα πιείτε. Εγώ έχω γίνει τίποτα. Λέει ο Ανέστης ένα κάτι, ένα ποτό έμπασε τόση, πάνε να του φτιάξουν το ποτό να το φέρουν και του λέω πάνε να φύγουμε τώρα, τώρα να κάνω εγώ. Κάτσε μου λέει θα με κάνεις ρεζίλη, όχι τώρα να φύγουμε, τώρα που με έφερες εδώ πέρα. Και τα λοιπά, εμπάσχε τόση ήπια εκεί λίγο ένα ποτό που του φέρανε και φύγαμε γρήγορα γιατί τον κλώτσα εγώ στο οπότε δεν βλέπανε αυτή, του λέω πάνε να φύγουμε. Και με το που βγαίνουμε έξω πάλι του προχωράγαμε, του λέω που μου έφερες και δεν ντρέπεσαι που μου έφερες να με κάνεις, τι να με κάνεις εμένα, εγώ είναι δυνατόν εγώ να γίνω ποτέ έτσι, που μου έφερες, φίλοι είναι αυτοί, δεν θέλω να μου, αυτό νεύρα κακό εγώ, αυτό του δίνω μια, ένα χαστούκι μπουνιά, δεν θυμάμαι τι δώσω, κόντευε να πέσει σε έναν ασβέστη γιατί περνάγαμε σε μια οικοδομή. Ο Ανέστης όμως, παρόλα αυτά, συνέχισε αυτό. Μα έτσι, μα αλλιώς, μα και προσπαθώντας να με ψήσει, να με κάνει. Άρχισα εγώ, λέω, προκειμένου να σωθεί η κατάσταση με τον Ανέστη, να μείνουμε μαζί με τον Ανέστη, λέω, ρε παιδί μου, να δοκιμάσω, να δω, μήπως. Και μπαίνω στη διαδικασία. Α, περίμενα να έρθουν απόκριες. Περίμενε να έρθουν απόκριες και πράγματι λοιπόν πάω και παίρνω κάτι ρούχα, κάτι περούκες, κάτι τέτοια και ντύνομαι ένα απόγευμα μόνος μου τώρα και βγαίνω μια βόλτα στην Καλλιθέα περπατώντας να δω πώς θα είμαι, να δω αντιδράσεις, να δω τι, πώς. Τέλος πάντων το τόλμησα αυτό και έκανα μια βόλτα και θυμάμαι πέρασα από ένα φροντιστήριο που ήταν νέα παιδιά και ακούω που λένε δυο έτσι μια παρέα, λέει ωραία κοίτα μια γκόμενα ψηλή που έρχεται. Τώρα τι είπανε μετά, τι δεν είπανε, αυτό άκουσα μόνο και έφυγα αλλά και γύρισα στο σπίτι γρήγορα μετά και έβγαλα τα ρούχα από πάνω μου σαν να έβγαζα χολέρα και τάσκησα και τα πέταξα και λέω όχι δεν θα γίνει αυτό που θες εσύ. Και τα πέταξα, τα είδω Ανέστη μετά γιατί μου λέει αυτό και... Του λέω μην ξανατολμήσεις να μου ξαναπείς τίποτα τέτοιο. Πέρναγε ο καιρός έτσι, ώσπου κάποια στιγμή λέω τι θα γίνει. Ήθελα να απαλλαγώ, να ξαλαφρώσω από όλο αυτό το βάρος. Και κάνω τη σκέψη την εξής, ότι λέω θα γίνω λιποτάχτης, θα φύγω από το ναυτικό, θα λιποταχτήσω και θα φύγω να μην ξέρει κανείς που ήμουν, ούτε οι γονείς μου, ούτε ο Ανέστης, ούτε κανένας, να πάω μόνο στο διάολο το κέρατο. Και λέω θα πάω στην Μύκονο. Ο Ανέστης δεν ήξερε τίποτα ότι εγώ ετοιμάζομαι ότι και τα λοιπά να λιποταχτήσω και αυτό και τελικά μια μέρα το αποφασίζω. Λιποτάχτησα λοιπόν εγώ να πηγαίνω έτσι, η καρδιά μου αυτή να κοντεύει να κολλήσει τον τοίχο από το φόβο μου γιατί δεν το είχα ξανακάνει. Δεν ξανά είχα γίνει λιποτάχτης, δεν ήξερα τι γίνεται με τους λιποτάχτες και πάω και κλείνομαι στην Καλλιθέα, στο σπίτι της Καλλιθέας. Ό,τι αυτοκίνητο παίρναγε από έξω, ό,τι θόρυβος, εγώ να τρελαίνομαι σαν το λαγό στην τρύπα του. Και είχα σκεφτεί, είχα αποφασίσει ότι το πρωί θα φεύγαμε μαζί με τον Ανέστη και όπως τα χωρίζαμε, εκείνος θα πήγαινε στην υπηρεσία του και εγώ υποτίθεται στη δική μου, αλλά αντί για τη δική μου θα φεύγα με το καράβι για Μύκονο. Δεν μου είναι εύκολο που το λέω. Αυτό μου ξυπνάει μνήμες, μου ξαναθυμίζει τον άνθρωπο που λάτρευα, που αγαπούσα και που τόσο πολύ με πρόδωσε. Και το βράδυ εγώ σκεπτόμουν με το φόβο που είχα, με την ψυχολογική κατάσταση στην οποία ήμουν, τη χάλια, όλα αυτά, σκεπτόμουν ότι έτσι πολύ συναισθηματικά ότι για μένα είναι το τελευταίο βράδυ με τον Ανέστη. Εκείνος δεν ξέρει τίποτα, αλλά είναι το τελευταίο βράδυ με τον Ανέστη. Με τον Ανέστη, όταν γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι μόνο ενεργητικός και σε ένα μήνα μετά του είπα ξέρεις ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί εγώ δεν είμαι μόνο παθητικός, είμαι και τα δύο και ήθελα να χωρίσουμε, να τελειώσουμε τότε
Και μάλιστα έκλαιγα κιόλας, γιατί ναι, μεν τον ήθελα, απ' την άλλη ήθελα να χωρίσω γιατί δεν ταιριάζαμε σε αυτό το κομμάτι. Και μου λέει, εντάξει, λέει, μη στεναχωριέσαι, μην αυτό, μη θες να φύγεις, μην όλα, μην τ' άλλο, θα δω τι μπορώ να κάνω εγώ, θα το προσπαθήσω εγώ. Εν πάση τόσο, δεν ξέρω αν όλη αυτή ήταν μια ιστορία ψεύτικη και ο Ανέσης έκανε και πριν παθητικό έρωτα, αλλά εν πάση τόσο, από εκεί και πέρα λύθηκε αυτό το πρόβλημα και δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Εκεί. Και δεν είχαμε και κανένα πρόβλημα, δηλαδή κάναμε άνετα σεξ και ενεργητικό και παθητικό χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, που είναι να κάνουμε σεξ και του λέω κάποια στιγμή να κάνω εγώ, δεν του το λέω, με τον τρόπο μου το έδειχνα, όπως και τις άλλες φορές, να κάνω εγώ ενεργητικό έρωτα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, μου δίνει μία σπρωξιά στο κρεβάτι, με σπρώχνει έτσι και μου λέει, εσύ θα τα ξεχάσεις αυτά, τελείωσε, είπαμε, θα γίνεις γυναίκα. Και εγώ τρελάθηκα. Και έγινε ότι έγινε. Αυτό. Κενό. Κενό. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει, έτσι. Άρχισα να συνειδητοποιώ τι έγινε την επόμενη μέρα, όταν, γιατί έφυγα από το σπίτι εγώ μετά και πήγα στο σπίτι που είχαμε στον Ασπρόπυργο, που δεν μέναμε εκεί πέρα, εκεί το μέρος εκείνο και το σπίτι αυτό, που δεν πήγαμε στο σπίτι, πήγα στο βουνό. Το βουνό λοιπόν αυτό το αισθάνθηκα σαν αγκαλιά. Εγώ είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Τότε. Αυτό αισθανόμουν. Και είχα κουρνιάσει όλη νύχτα στη ρίζα ενός πεύκου. Και με ξύπνησε και κοιμήθηκα εκεί τυλιγμένο σε ένα νάιλον. Σε ένα νάιλον τέτοιο, σε μια σακούλα. Νάιλον σακούλα. Και το πρωί με ξύπνησαν τα πουλιά, την ώρα που χάραζε, που ήταν στο δέντρο τα πουλιά και άρχισαν να ξυπνούν και να τσιρίζουν έτσι. Και τότε ξύπνησα, τότε λοιπόν συνειδητοποιώντας τι έχει γίνει, αισθάνθηκα, τι να πω, δεν ξέρω, έβγαλα μια κραυγή, όχι, και αρπάζω το δέντρο, πάλι δέντρο, να αγκαλιάσω έτσι τον κορμό, ένα μεγάλο κορμό δέντρου, και ακούμπησα το πρόσωπό μου, θυμάμαι εκεί, και έμεινα για λίγο κλαίγοντας και λέγοντας όχι, όχι, αυτό. Μετά έκατσα να ηρεμήσω, να βάλω σε μία τάξη τη σκέψη μου, τι κάνω από εδώ και πέρα. Το μόνο βέβαιο, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία, είναι ότι οι σχέσεις δύο ανδρών ή δύο γυναικών εκείνα τα χρόνια ήταν τόσο πολύ ευαρημένοι με όλη την καταφρόνηση, την περιφρόνηση, την αρρώστια, το έγκλημα, τη μαυρίλα, την ανομαλία, την ανηθικότητα, που έθετε βάρος στους ώμους των ανθρώπων που ήταν ερωτευμένοι. Δεν μπορούσες να αγαπήσεις, δεν μπορούσες να ηρεμήσεις, δεν μπορούσες να δουλέψεις, δεν μπορούσες να νοικιάσεις, δεν μπορούσες να πας βόλτα, δεν μπορούσες να το δείξεις. Έπρεπε να σκεφτείς, αν κάνω κάτι, τι επίπτωση θα έχει, ποιος θα μου την πει, τι θα πει η μαμά μου, τι θα γράψω την άλλη μέρα, αν θα αναπολύσει ο εργοδότης μου, θα με χωρίσει ο εγκομενός μου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, ενώ ήταν ανθρώπινες σχέσεις, τα βρίσκω και φτιάχνω με κάποιους ανθρώπους, ήταν τόσο πολλοί εξωτερικοί παράγοντες της πίεσης, που απλές σχέσεις ανθρώπων γινόντουσαν περίπλοκες, γινόντουσαν σκοτεινές, γινόντουσαν βαρημένες από ερηνίες κυρίως, και γινόντουσαν πάρα πολύ δύσκολες. Έμεινα εκεί για λίγο, κλαίγοντας και προσπαθώντας να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να ειδοποιήσω τους γονείς του. Πράγματι λοιπόν ειδοποίησα τους δικούς του, πήρα ένα τηλέφωνο και είπα, κατεβείτε στην Αθήνα, στην τάδε διεύθυνση, κάτι συμβαίνει στον Ανέστη. Εκείνοι πήρανε βέβαια κάποιον δικό τους εδώ, που ήταν και αστυνομικός, πήγε εκεί και μετά ακολούθησαν ό,τι ακολούθησα εγώ. Από εκεί και μετά στο σπίτι ειδοποίησα τη μητέρα μου,
της είπα για λιποτάκτης μόνο, έκλαιγε, έλα να πάμε σε ένα γιατρό, να σου δώσει ένα χαρτί, να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω και τα λοιπά. Της λέω, όχι, είναι και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πήγαμε στις γιαγιάδες με το σπίτι, ήρθαν με πήραν, πήγαμε στις γιαγιάδες με το σπίτι. Τι έχει, τι είναι το άλλο, να με ρωτάει η μάνα μου, λέω, ρε μαμά, σου είπα μόνο ότι είμαι λιποτάχτης και λιποθυμάς και κλαις και κάνεις, άμα σου πω και το άλλο, δεν θα αντέξεις, τι θα γίνει τώρα. Να προσπαθώ δηλαδή να κρατηθώ και εγώ, να κρατήσω ψύχρεμη και τη μητέρα μου. Και μείναμε κάποια στιγμή οι δυο μας και μου λέει, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι το άλλο. Και της λέω, σκότωσα τον Ανέστη. Ο Ανέστης ξέραν ότι είναι ένας φίλος μου. Έχω ένα φίλο Ανέστη, τον οποίο τον είχαν δει όταν είχα κάνει, όταν είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχα κάνει εγχείρηση αμυγδαλές. Λοιπόν, και η μάνα μου έκανε αυτό. Αυτή την κίνηση θυμάμαι τη μάνα μου, χωρίς να μπορεί να πει λέξη. Την συνέφερα και μετά προσπαθούσα να είμαι όσο γίνεται πιο ψύχρεμος, εγώ να κρατήσω και εκείνη, δεν γινόταν αλλιώς. Και μετά πήρα ένα ξαδελφό μου τηλέφωνο για να ειδοποιήσει ένα δικηγόρο που είχε εκείνος, γιατί εγώ δεν ήξερα το δικηγόρο, τι δικηγόρος και τι αυτά. Και τελικά ειδοποιήθηκε ο δικηγόρος, πήγαμε στο σπίτι του δικηγόρου και από εκεί, αφού μίλησα εγώ με τον δικηγόρο, είπα τότε, ειδοποιήστε να έρθουν να με πάρουν, να με συλλάβουν. Από την επόμενη μέρα δηλαδή μάθανε λεπτομέρειες οι γονείς μου και δηλαδή μάθανε όλα την επόμενη μέρα ομοφυλόφιλος και δολοφόνος. Σκέψου το σοκ αυτό των ανθρώπων. Και είπαμε που παρόλο αυτό ήταν κοντά μου, έμεινα για κάποιες μέρες. Δηλαδή ήρθαν με πήραν από το γραφείο του δικηγόρου και με πήγαν στην ασφάλεια. Εκεί έμεινα για τις ανακρίσεις, όπου όσες ώρες κάτισα εκεί, όσα 24 ώρα, το μόνο που έκανα ήταν να κλαίω, δεν έκανα κάτι άλλο. Δεν μπόρεσα να μου πάρουν κατάθεση, να με ανακρίνουν δηλαδή για κατάθεση και τέτοια. Γιατί έκλαιγα, μόνο έκλαιγα. Και έλεγα, θέλω τον Ανέστη, θέλω τον Ανέστη. Μέχρι, θυμάμαι, που λέει ένας αστυνομικός, ρε παιδί μου, λέει, αφού τόσο πολύ επιμένει και κλαίγει, καλά, να τον πάμε να δει τον Ανέστη. Και του λέει, και λέει ένας άλλος, θυμάμαι αυτό το διάλογο, λέει, καλά, είσαστε καλά. Πού θα τον πάμε. Είναι που είναι στην κατάσταση, θα τρελαθεί μετά. Και θυμάμαι έναν άλλο αστυνομικό που λέει, κοίταξε το, είναι παιδί, λέει, είναι, πώς το είπε, είναι σαν άγγελος, είναι αθώος σαν άγγελος, είπε, είναι αθώος σαν άγγελος. Η δολοφονία του εραστή του Χρήστου ήταν κάτι που έσκασε σαν βόμβα για τη δημοσιότητα. Θέλει αίμα και σπέρμα, ήταν ακριβώς και τα δύο, ήταν φρικτή για όλους εμάς, για οποιοδήποτε συνειδητοποιημένο ήταν και ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ενώ υπήρχε ανάγκη να μιλήσει κανείς για την ομοφυλοφιλία, εδώ έπρεπε να μιλήσουμε για τους ομοφυλόφιλους που είναι κομπλεξικοί και είναι και δολοφόνοι και για τους ανθρώπους που ή θα καταλήξουν όταν μεγαλώσουν να είναι τραβεστοί ή να τους εκμεταλλεύονται ή θα είναι σε μια σχέση βίας και εξάρτησης και εν πάση περιπτώσει δεν θα τα καταφέρουν. Όμως επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένο κίνημα, μιλάμε για μια αίσθηση τώρα ενός ανθρώπου 20 χρόνων όπως εγώ τότε. Είχαμε λοιπόν έναν άνθρωπο που εμφανιζόταν στα μέσα νέος και συμπαθήθηκαν με, αλλά με πολύ πόνο, με πολύ φόβο. Ήταν πολύ αστείο που ήταν υποχρεωμένος να φοράει τη στολή του μέχρι πριν από μερικά χρόνια και έξοδο να είχε από το στρατό. Έπρεπε να φοράσει τη στολή κανονικά και υπήρχε η στρατιωτική αστυνομία που σε μάζευε αλλιώς. Άρα λοιπόν είχαμε μια καταγραφή που μπορεί κανείς να τη βρει για κίνδυνους ανώμαλους και δεν ξέρω τι και κανενός είδους υπεράσπιση. Απολύτως κανενός είδους υπεράσπιση. Δηλαδή η κοινή γνώμη για να αντιμετωπίσει ένα τέρας.
στην πραγματικότητα. Και μετά αρχίζει το άλλο, η άλλη ιστορία που με πήγαν στις ναυτικές φυλακές και θυμάμαι λοιπόν τώρα που ανέβηκα το Γολγοθά, γιατί έτσι έλεγαν το μονοπάτι που ανέβαινε ο κρατούμενος. Οι ναυτικές φυλακές ήταν στην Ψιστάλια. Η Ψιστάλια είναι εκεί που είναι ο βιολογικός καθαρισμός σήμερα των αποβλήτων της πρωτεύουσας λοιπόν. Και ανέβηκα το Γολγοθά, όπως έμαθα αργότερα, που λέγανε αυτό το μονοπάτι που οδηγούσε από τα κτίρια της διοίκησης στα κτίρια κράτησης. Ήταν ένα ανηφορικό χωμάτινο μονοπάτι και πήγαινες κρατούμενος εκεί. Λοιπόν, με φέρνουν στην Ψιστάλια, με πάνε στο Σαράι. Το Σαράι τι είναι? Το Σαράι είναι μια αποθήκη Σαράι, πραγματικό Σαράι, ξύλινε με τσίγκους, όπου είχε ρούχα για να παίρνουν οι κρατούμενοι, κουβέρτες, παντελόνια και αυτά, βρώμικα, ελεϊνά και τρισάθλια. Τέλος πάντων με πάνε εκεί, μου δίνουν ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο στολή αγκαρίας του ναυτικού, βρώμικα, ελεϊνά, μεγάλα, το παντελόνι το πιάσα με ένα σύρμα, μου δώσαν ένα κομματάκι σύρμα και το πιάσα από τη μια φιλίτσα στην άλλη για να μπορέσει να σταθεί απάνω. Και στην αγκαλιά 2-3 κουβέρτες του στρατού, κάτι άρβυλα που μπαινοβγαίνανε χωρίς κορδόνια, μια άθλια κατάσταση και με πάνε στην απομόνωση. Σε ένα θάλαμο μόνο μου, απομόνωση. Για ποιο λόγο στην απομόνωση? Γιατί ήμουν ομοφυλόφιλος. Και αυτό αρκούσε? Αυτό αρκούσε τότε. Ήταν ένα σοβαρός λόγος. Λοιπόν, απομόνωση, ένα κρεβάτι. Είχαν βγάλει τα τζάμια, είχαν βάλει ένα νάιλον για να μην σπάσω κάποιο τζάμι και κοπώ και αυτοκτονήσω. Είχαν βγάλει και το ρεύμα, δεν είχε, για να μην κρεμαστώ. Ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα στρώμα, άφησα εκεί τις κουβέρτες. Μπαίνουν οι καρατζόβες αυτοί, οι φύλακες ναύτες που τους λένε καρατζόβες. Μου πιάνει ένα στο κεφάλι έτσι, όπως ήμουν όρθιος, χράτς, χούρτς με μια μηχανή, με κουρεύει γουλί και έρχεται και ένας άλλος με ένα ντενεκέ, αυτό που βάζουν το λάδι, ένα ντενεκέ, τον πετάει μέσα και έκανε θόρυβο αυτός ο ντενεκές. Εκεί μου λέει για να χέζεις, αυτό για να χέζεις. Κλείσανε μια σιδερένια πόρτα και αυτό. Έμεινα εκεί από μόνωση. Δεν με βγάζανε έξω, είχαν απαγορέψει στους κρατούμενους τους άλλους να έρχονται να κοντά στο παράθυρο να με χαιρετήσουν, να μου μιλήσουν, να το απαγορεύανε στους κρατούμενους. Για αυτό το λόγο, έτσι, γιατί ήμουν ομοφυλόφιλος. Στο δικαστήριο πάλι δεν μου δέχτηκαν ένα ελαφρυντικό που είχα, το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του πρώτερου εντυμουδίου. Τη μετεφηβική ηλικία ούτε την έλαβαν υπόψη τους καθόλου, γιατί τότε νομικά ήσουν ενήλικος στα 21, εγώ δεν είχα κλείσει ούτε τα 20 ακόμα. Και τον πρώτερο έντιμο βίο είπε ο εισαγγελέας ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τον πρώτερο βίο του κατηγορουμένου ως έντιμο βίο, γιατί ήταν ομοφυλόφιλος. Άρπα μια ισόβια. Αν ήμουν από πολιτικά δικαστήρια και όλα αυτά τα λαμβάναν υπόψη τους, την πιο μεγάλη ποινή που θα μπορούσαν να μου δώσουν, την πιο μεγάλη, θα ήταν 25 χρόνια, όχι ισόβια. Που ούτε 25 χρόνια, 20 εγώ λέω. Στο πρώτο δικαστήριο άκουσα και την ποινή του θανάτου, η οποία έγινε ισόβια στο πρώτο δικαστήριο. Πρότεινε ο εισαγγελέας ποινή θανάτου, η έδρα μου επέβαλε ισόβια και μετά στο δεύτερο βαθμό, στο δεύτερο δικαστήριο, έμεινε ισόβια. Το μόνο που αντέδρασα ήταν όταν άκουσα τη μητέρα μου να λιποθυμάει, όταν άκουσα το γδούπο να πέφτει και να λένε και να γίνεται ένας έτσι, ξέρεις, ένας θόρυβος εκεί. Βαγγελιό, που λέγανε στη μητέρα μου, τι έγινε, τι αυτό, και κατάλαβα ότι ήταν η μητέρα μου και τότε αντέδρασα και έβαλα φωνές και αυτά και με τσακώσαν να με ακινητοποιήσουν βάζοντάς μου τα χέρια μου σε κάτι κάγκελα και τέτοια. Αλλά δεν με ένοιαζε η ποινή, δεν με ένοιαζαν φυλακές, εγώ είχα χάσει τον Ανέστη. Είχα χάσει τον άνθρωπο που αγαπούσα. Είχα αυτοτιμωρηθεί ήδη. Δεν με άγγιζε καμία ποινή, κανένα θάνατος, κανένα τίποτα. Τελείωσε. Λοιπόν,
και μετά σαν πολιτική φυλακή, γιατί ήμουν ομοφυλόφιλος, με πήγαν στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα πήγαιναν όσους κρατούμενους έκαναν πειθαρχικά παραπτώματα σε άλλες φυλακές. Τους πήγαιναν στην Κέρκυρα. Εγώ δεν είχα κάνει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Με πήγαν, γιατί ήμουν ομοφυλόφιλος, γράφοντας και στο φάκελό μου απάνω με κόκκινο στυλό, ομοφυλόφιλος. Ο πατέρας μου, όταν ήρθε και με είδε στη φυλακή πια, καθυστέρησε λίγο να με δει, ώσπου κάπως να ηρεμήσει λίγο. Όταν ήρθε λοιπόν το πρώτο επισκεπτήριο που κάναμε με τον πατέρα μου, αγκαλιαστήκαμε, κλαίγαμε και αυτό που μου ψιθύρισε στα αυτή ήταν το εξής. Δεν με νοιάζει τι έχει γίνει, θα μείνουμε ενωμένη οικογένεια και θα προσπαθήσουμε να σταθούμε κοντά σου για να βγεις μια ώρα γρηγορότερα από εδώ. Αυτό. Όμως υπέστην όλη, όλα τα υπόλοιπα, πειθαρχία, απομονώσεις, το ότι δεν είχες τίποτα δικό σου, έτσι, δεν είχαμε ούτε, δεν υπήρχε καθρέφτης για να δούμε πώς είμαστε, δεν υπήρχε αυτό. Απαγορευόντουσαν όλα αυτά γιατί μην έχουμε κανένα τζάμι και κόψουμε τα χέρια μας, ας πούμε. Και τι κάναμε, όταν θέλουμε να δούμε πώς είμαστε, είχε κάτι γούρνες με νερό που ρίχναμε με ένα καθήκη, ρίχναμε στην τουαλέτα νερό όταν πηγαίναμε τουαλέτα. Δεν είχε καζανάκια και η τουαλέτα ήταν κοινή, μία για 30 άτομα, ας πούμε. Και όταν γαλήνευε το νερό της γούρνας, πηγαίναμε σαν τα ζώα και κοιτάγαμε από πάνω το νερό για να δούμε τα πρόσωπά μας. Λοιπόν, ελαφίνες. Λοιπόν, τέλος πάντων, και βέβαια και ήμουν αυτίκος μάρτυρας πολλών βασανισμών, έτσι. Εξού και το βιβλίο μου, «Φυλακές Αλικαρνασσού, βασανισμοί κρατουμένων», που γράφω για τα βασανιστήρια στις φυλακές. Κάποιους κρατούμενους τους κρεμάγανε στο σταυρό. Ο σταυρός τι ήτανε, σε ένα κελί, που ήταν ένας σιδερένιος κρίκος από την μια, ένας από την άλλη. Τον κρεμάγανε από τα χέρια με χειροπέδες και κρεμόταν ή σε αποπατούσε κάτω και εκεί τον μπλακώνανε στο ξύλο. Μπουνιές, το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα. Αν λιποθυμούσε κανείς, του ρίχνανε νερό να ξανασυνέλθει για να ξανασυνεχίσουν. Την ώρα του φαγητού, όταν πήγαιναν οι κρατούμενοι να πάρουν φαγητό, τους μπλακώνανε με τα γκλόπ. Έτρεχες δηλαδή, έτρεχες για να γλιτώσεις τις γκλοπιές, να πάρεις το φαΐ γρήγορα και τρέχοντας να γυρίσεις πάλι. Κι αν σου έφευγε το φαΐ τρέχοντας, ό,τι έμενε στην καραβάνα θα τρώγες, δεν υπήρχε παραπάνω αυτό. Δεν τολμούσες να μιλήσεις εκεί, ένα παράδειγμα να πω. Κάποιον τον πόναγε το κεφάλι του ένα βράδυ και βγαίνει στο παράθυρο και φώναγε «Κύριε φύλακα, κύριε υπάλληλε, κύριε υπάλληλε». Και έρχεται ο υπάλληλος, «Τι θέλεις», λέει, «Με πονάει το κεφάλι μου, μια ασπιρίνη». Πάει ο φύλακας στον αρχιφύλακα και του λέει «Έτσι και έτσι, ο τάδε», λέει, «σε μια ασπιρίνη, τον πονάει το κεφάλι του». Πάνε στο τάδε το παράθυρο απ' έξω. Ο αρχιφύλακας ήταν και ένας Ζέρβα, τον έλεγαν νομίζω, και μίλαγε και βλάχικα, λίγο βλάχικα. Και του λέει «Τι θέλεις σου ρε, τι φωνάς», λέει αυτός, «Μια ασπιρίνη κύριε αρχιφύλακα, πονάει το κεφάλι μου». «Για μπέστε μέσα», λέει, «δώστε του μια ασπιρίνη να πειράσει το κεφάλι του». Και μπαίνουν μέσα με τα γκλόπ, τον μπλακώνουν στο ξύλο και του λέγει «Εντάξει ρε, σου πέρασε το κεφάλι, αν σε ξαναπονέσει ξαναφώναξε». Για τέτοια πράγματα. Όταν γινόταν επισκεπτήριο, ήταν ένας φύλακας από τη μεριά τη δική σου, σε σειρματοπλέγμα, πυκνό σειρματοπλέγμα τα πυκνά, και ένας φύλακας από την άλλη μεριά, πίσω από τον επισκέπτη σου, ο οποίος σου έκανε νόημα, πρόσεξε μην πεις τίποτα, μην πεις τίποτα. Αλλά εγώ κατάφερα να βγάλω πολλές τέτοιες υποθέσεις έξω κρυφά. Καταγγελίες. Γράφτηκα στον τύπο πάρα πολλά πράγματα που άλλοι κρατούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα. Τώρα να μου πεις πως είχες τη δυνατότητα εσύ. Είχα μια τέτοια πολιτική να φαίνεται ότι εγώ είμαι καλά με την υπηρεσία και να μην με πολύ ψάχνουν. Γνώρισα τον Κατακουζινό που ήταν στα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης, ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να κάνει ταινία εμπνευσμένη από αυτό το γεγονός, όχι αναπαράσταση δηλαδή του εγκλήματος,
Και έτσι ξεκινήσαμε να στείλουμε το project αυτό της ταινίας, αλλά δεν βρίσκαμε ηθοποιό να παίξει τον Άγγελο. Και τότε ο Κατακουσνός, επειδή είχαμε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί μας είχε πάρει πολύ κόπο να το στήσουμε όλο αυτό το πράγμα, γύρισε και μου λέει, το θυμάμαι σαν τώρα. Λέει, Μιχάλη, είσαι τόσο ευαίσθητος, αν όχι πιο πολύ ευαίσθητος από οποιοδήποτε Έλληνα ηθοποιό. Τόσο έξυπνος, αν όχι πιο έξυπνος. Και άρχισα μου λέω διάφορα επίθετα. Και του λέω, πού το πας, Γιώργο? Μου λέει, παίξε εσύ τον Άγγελο, προσπάθω. Και βέβαια δεν εμπιστευόντουσαν και ότι το σκηνοθέτη που ήταν η πρώτη ταινία, το όλο στήσιμο της ταινίας, αλλά νομίζω ουσιαστικά ότι τρομάζανε με την ιδέα να ταυτιστούν με έναν ήρωα, όχι επειδή ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά ομοφυλόφιλος, δολοφόνος. Δηλαδή δεν είχε κάτι για να είναι ελκυστικό για το κοινό ο ήρωας. Βέβαια κανένας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, εμείς τι όραμα είχαμε με το Κουζίνο που κτίζαμε τη ταινία. Εμάς δεν ήταν να κάνουμε μια ταινία σκάνδαλο, δεν ήταν να υπογραμμίσουμε το θέμα της ομοφιλοφιλίας, ήταν να υπογραμμίσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη ενός, δηλαδή την ανθρώπινη πλευρά ενός ατόμου, ο οποίος φτάνει σε ένα έγκλημα, άσχετα με το αν είναι straight, ομοφιλόφιλος, φτωχός, πλούσιος, στρατιώτης ή οτιδήποτε, Έλληνας. Και γι' αυτό και η ταινία είχε επιτυχία. Ο ταχυδρόμος, το περιοδικό ταχυδρόμος, στο τέρς στις τελευταίες σελίδες είχε και νέα του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν, ξεφυλίζοντας και φτάνοντας στις σελίδες του κινηματογράφου που διάβαζα και από εκεί, βλέπω ότι η ταινία Άγγελος είναι η υπόθεση η τάδε του Χρήστου Ρούσου, του ναύτη που σκότωσε το φίλο του κτλ. Κτλ. Και λέω, τι έγινε τώρα εδώ, δεν με ρώτησε κανείς εμένα γι' αυτό. Δηλαδή το έμαθα από την δημοσίευση αυτή που θα έπαιρνε η ταινία μέρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ζήτησα να δω το σκηνοθέτη, να δω, να μου πούνε γιατί, πώς, γιατί δεν μου είπαν κάτι εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι, έστειλε ένα γράμμα στο σκηνοθέτη τότε, τον Κατακουζινό. Του είπα, δεν με ρωτήσατε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ασχοληθήκατε με μένα χωρίς να ρωτήσετε εμένα. Και εν πάση περιπτώσει, αφού κάνατε όλο αυτό που κάνατε, εγώ κάνω έναν αγώνα για να αποφυλακιστώ. Βοηθήστε με σε κομμάτι αυτό τουλάχιστον, στο θέμα να πάω να μιλήσετε, δεν ξέρω κάτι με τις γνωριμίες που έχετε, να με βοηθήσετε να βγω. Λοιπόν, και είχαμε συναντηθεί και με τον σκηνοθέτη, όλα αυτά, αλλά διαβάζοντας το story, δεν μου άρεσε γιατί στην ταινία με παρουσίαζαν ως ότι έγινα τραβεστή, ότι έβγαινα στις συγκρούς, στο πεζοδρόμιο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν είχε συμβεί. Ό,τι συνέβη, συνέβη για να μην γίνει αυτό. Επίσης, παρουσίαζαν μια οικογένεια, την οικογένειά μου δηλαδή, εξόλης και προόλης. Καμία σχέση. Αυτά τα πράγματα προσέβαλαν και εμένα και την οικογένειά μου, με αποτέλεσμα να εγώ να θέλω να κάνω αγωγή στην ταινία και έκανα αγωγή στην ταινία, ζητώντας να σταματήσει. Η αγωγή μου βέβαια απορρίφθηκε, γιατί το δικαστήριο είπε ότι δεν προσβάλλει το... δεν με προσβάλλει. Τέλος πάντων, η ταινία παίχτηκε, είχε μεγάλη επιτυχία για την εποχή τότε. Ήταν ένα θέμα αυτό, ένα προκάλυπτο θέμα για την ομοφιλοφιλία, πολύ δυνατό για την εποχή τότε και τη συντηρητικότητα που υπήρχε, το συντηρητισμό όλων αυτών, και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι μάθαινα, έτσι. Όμως, στην πορεία, αυτή η ταινία με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μέσω αυτής της ταινίας ξαναμαθεύτηκε η ιστορία μου,
και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε εγώ να επωφεληθώ, να έχω μία συμπάθεια από τον κόσμο που έβλεπε την ταινία και πολλοί κόσμος να θεωρεί και εμένα θύμα. Βέβαια, έχω αντιρρήσεις για την ταινία και ως προς το χαρακτήρα που παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής της ταινίας, δεν ήμουν εγώ τέτοιος χαρακτήρας. Δεν ήμουν εγώ να έχω συμπεριφορά προβάτου. Εγώ ήμουν αντιδραστικός, αντιδρούσα σε ό,τι αισθανόμουν ότι με αδικεί και με καταπιέζει. Ο λόγος που η ιστορία του Άγγελου έγινε τόσο γνωστή και ο ίδιος γίνεται φυλακή είναι η ταινία Άγγελος. Έτσι. Ο Χρήστος είχε την τύχη, ένας ο Γιώργος Κοταγουζινός και ο Μιχάλης Ομανιάτης βέβαια, που ξεκίνησε ως παραγωγός και αναγκάστηκε να παίξει αυτόν τον ρόλο γιατί κανένας από τους γνωστούς, πολύ γνωστούς ηθοποιούς δεν δεχόταν να το κάνει, μην αρχίσω και λέω ονόματα τώρα, είναι διότι γυρίστηκε η ταινία του Κοταγουζινού Άγγελος, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορούσε να μαζέψει τα λεφτά για να γίνει ταινία. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μπήκε τελευταία στιγμή, ενώ κάναν τα βαριά πεπόνια, τη βάλανε και στο τέλος, όπως το περιγράφει πολύ ωραία ο Μιχάλης Ομανιάτης, θριάμβευσε. Από εκεί πέρα ήταν ένα περίεργο προϊόν, έκανε το γύρο του κόσμου με πολλές αντιξότητες. Το ελληνικό κίνημα ήταν αντίθετο, δεν του άρεσε πάρα πολύ και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει ότι δεν γίνεται να βγαίνει μια ταινία για την ομοφιλοφιλία από αυτή τη χώρα και να είναι όλα τα κακά του κόσμου και οι κατάρες μαζεμένες, δηλαδή πού να πάμε με αυτό το πακέτο. Όμως αυτή η ταινία καταρχήν συσπήρωσε τους ανθρώπους της τέχνης. Η τέχνη είναι μια δικαιολογία που φοριέται και έτσι πάρα πολλοί κόσμος από την ταινία και επειδή είναι φιλότεχνος αποφάσισε να είναι εμπλακεί, ήταν κάτι οπτικό. Αφού πέρασαν χρόνια και προχώρησαν τα πράγματα, μπορούσε να ταυτιστείς με έναν άνθρωπο που ήταν θύμα. Η ταινία είναι λίγο πιο υπερβολική από την πραγματικότητα, έχει αλλάξει λίγο το σενάριο. Εξάλλου δεν ήταν μια ιστορική ταινία ντοκιμαντέρ και αυτό είναι η απάντηση και των συντελεστών του. Όμως ήταν ένα τεράστιο όπλο. Μια ταινία, όταν γίνει μια υπόθεση, την εξακοντίζει στη δημοσιότητα. Και σαφώς ήταν κάτι που γύρισε τελείως την τύχη της υπόθεσης και του Χρήστου. Κοίταξε, ο αντίκτυπος και του τύπου και του κοινού ξεκίνησε από την προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου ήμουνα μόνος μου στο θεωρείο της τιμόμενης ταινίας. Κανένας δεν είχε έρθει γιατί όλοι νομίζαν ότι θα μας λουκάρουν, θα μας πετάνε ντομάτες, διότι γινόντουσαν αυτά τότε στο φεστιβάλ με ταινίες που δεν ανήκαν και τελείως στην πολιτική θέση των υπευθύνων του φεστιβάλ, πόσο μάλλον, ας πούμε, μια ταινία η οποία έδειχνε ένα κόσμο που κανένας δεν είχε τολμήσει ποτέ να παρουσιάσει. Και ήταν, κακά τα ψέματα, θεωρητικά ήταν προκλητικό. Όχι μόνο δεν προκάλεσε τη χλέβη του κοινού στη Θεσσαλονίκη, μείναν άφωνοι σε όλη τη διάρκεια της ταινίας και όταν τέλειωσε η ταινία πάλι σιωπή και μετά σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν, εμένα μου φάνηκε αιώνας, όρθιοι και αν βλέπουν προς το θεωρείο που ήμουν εγώ, που από ό,τι έμαθα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια έπεσε όλη η προσοχή του τύπου πάνω μου. Άρα, από τη μια μεριά ο τύπος ήτανε ενθουσιώδης απέναντι στη ταινία, και το κοινό. Όπως καταλαβαίνεις, όταν περάσεις αυτές τις συμπληγάδες πέτρες, όταν πια η ταινία σε τάχιστο χρονικό διάστημα βγήκε στις αίθουσες, είχε μόνο δηλαδή δεν είχαμε κανένα
αρνητικό σχόλιο. Η μόνη αρνητική αντίδραση σε σημείο πάλι κωμικοτραγικού, αλλά το κωμικοτραγικό μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο καμιά φορά, ήταν ότι μία-δύο, δεν ξέρω, ποτέ δεν ανακαλύψαμε πέρα τις σκεπτικές οργανώσεις, απειλούσαν τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου, παίρνανε τηλέφωνο σπίτι μου, βρίζαν τη μάνα μου, τη λέγανε δεν θα γυρίσει ζωντανός, και αναγκαστήκαμε τότε να ενημερώσουμε τις αστυνομικές αρχές, που είχαν και αυτοί πληροφορίες, δεν έχει σημασία το πώς και τι, και για να φύγω για την Αμερική να πάω για τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, πήγαμε με συνοδεία 1-2 περιπολικών και μας βάλαν κατευθείαν στο τζάμπο της Ολυμπιακής. Οι εφημερίδες τη λάτρεψαν, το κοινό έμπαινε, παρόλο που ήταν ακατάλληλη ταινία, μπαίναν οικογένειες ολόκληρες, και παρόλο που ήταν άνω το 18 και υπήρχε καμιά φορά και αστυνομία, το επέτρεπαν αυτό και έγινε κατά κάποιο τρόπο διδακτική ταινία, χωρίς να καθορίζεται τι είναι το διδακτικό της στοιχείο. Για μένα θα έλεγα ότι είχε το ίδιο impact που είχε μια από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες και σε παγκόσμιο επίπεδο, η Στέλλα του Κακογιάννη, που ήταν μια ιστορία αγάπης που πέρα από το κοινωνικό της περίγυρο ήταν η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που δεν είναι καθημερινός. Η Μελίνα βέβαια, μα ήταν στο διπλανό θεωρείο όταν πρωτοπαίκτηκε ο Άγγελος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως υπουργός πολιτισμού, γιατί ξέρεις να σου πω, κληρώθηκε ο Άγγελος να είναι η πρώτη ταινία που θα παίκτη στο Φεστιβάλ, η οποία κατενθουσιάστηκε, δηλαδή με πήρε αγκαλιά όταν βγήκαμε από τα θεωρία και είχαν όλοι δημοσιογράφοι κατά πάνω μου και μετά μου λέει στα αυτή, από εδώ και μπρος όλοι θα σε λένε πουτάνα, μην ανησυχείς, το ίδιο κάνανε και εμένα όταν έκανα το ποτέ την Κυριακή. Όταν λοιπόν έκλεισα δεκαετία στη φυλακή, τότε όταν κλείσει δεκαετία ένας σωμίτης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση χάριτος, η οποία απορρίπτεται σίγουρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έκλεισα τα 10 χρόνια, εγώ άρχισα να κάνω αιτήσεις χάριτος, οι οποίες τις απέρριπταν. Αλλά εγώ έκανα τη μία μετά την άλλη. Και είχα πει ότι κάποια στιγμή, αν δεν μου εγκρίνουν κάποια αίτηση, θα πρέπει να κάνω κάτι για να πιέσω την κατάσταση, να πάρω χάρη, να μου αναγνωρίσουν ό,τι δεν μου αναγνώρισαν τα δικαστήρια. Τον πρώτο ερώτημα βίω ως ελαφρυντικό, και δεν θα ζητούσαμε τη χάρη να με αποφυλακίσουν, αλλά να μειώσουν την ποινή μου. Ό,τι θα έπρεπε να κάνει και το δικαστήριο, να μην μου βάλει μια τέτοια ποινή, αλλά μια ποινή σε κάθριξη 20 ή 25 χρόνια. Και γίνεται πρόεδρος Δημοκρατίας ο Σαρτζετάκης, ο Χρήστος Σαρτζετάκης, πρώην εισαγγελέας, κακός εισαγγελέας, με μαρτυρίες από παλιούς κρατουμένους ότι ήταν πολύ κακός άνθρωπος, μισάνθρωπος, πώς το λένε. Λοιπόν, και κάνω μία αίτηση, την απορρίπτουν, και κάνω μία επόμενη και λέω ότι αποφασίζω ότι αν μου απορρίψουν κι αυτοί, θα κατέβω σε απεργία πείνας να διεκδικήσω το αίτημά μου έτσι. Αλλά το σχεδίασα πάρα πολύ καλά. Όταν μου έρχεται η απορριπτική αίτηση, κατεβαίνω σε απεργία πείνας και είχα προετοιμάσει επιστολές που είχα βγάλει παράνομα, ένα πρωτότυπο έτσι, και στο σπίτι μου τα έφτιαχναν σε αντίγραφα και τα έστελναν σε 300 διευθύνσεις που εγώ τους είχα στείλει, μέχρι και το Βατικανό. Σε πολιτικούς, στο πνευματικό, στον καλλιτεχνικό κόσμο, σε διάφορες προσωπικότητες, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα αυτά, παντού. Λοιπόν, μόλις ξεκινάω την απεργία,
δίνω εντολή στους γονείς μου, στείλτε τις επιστολές. Στέλνουν 300 επιστολές, φύγανε σε διάφορα αυτά. Αμέσως ο τύπος έγραψε. Αμέσως ο τύπος έγραψε για την... ότι ξεκινάω απεργία. Έρχεται η Λιάνα Ικανέλη στη φυλακή ως δικηγόρος με ένα κασετόφωνο κρυμμένο και μου παίρνει την πρώτη συνέντευξη και γίνεται ένα ολοσέλιδο στην εφημερίδα Νέα. Ήταν η πρώτη συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη με το ξεκίνημα της απεργίας. Κάθε 10 μέρες, μια εβδομάδα κτλ. Έφευγαν οι αντίστοιχες επιστολές για να ενημερώνω τους παραλήπτες που βρίσκεται η πορεία της απεργίας μου και η κατάστασή μου. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισε το θέμα να παίρνει έκταση στον τύπο. Αυτό το κείμενο για την υποστήριξη του αιτήματός μου της αποφυλάξης είναι ένα κείμενο που το κίνησε η Πάολα. Η Πάολα έτρεχε για να μαζέψει υπογραφές υποστήριξης και μέσα υπογράφουν πολλά επώνυμα ονόματα, καλλιτέχνες, άνθρωποι των τεχνών, πολλοί είναι σημερινοί υπουργοί ή υπήρξαν πριν, πολλοί ηθοποιοί που δεν υπάρχουν πια, όπως η Βουγιουκλά και ο Παπαμιχαήλ. Εγώ δεν έχω ακούσει τη Βουγιουκλάκη να λέει για πολλούς ομοφυλόφιλους κάποια πράγματα. Συμπαθούσε τον Γιώργο Μαρίνο, αλλά αυτά όλα ήταν τότε μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Έτσι. Λόγος ευθύς. Καταρχήν οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι γνωστοί δεν μπαίνουν στον κόπο να στηρίξουν. Μην αρχίσω τώρα και γίνουμε κόλλος, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί που ποτέ δεν μίλησαν και πάρα πολύ δυσκόλεψαν και όλα. Εκείνοι που δεν υπέγραψαν ήταν ο Τσαρούχης και ο Ρίτσος, ο ποιητής ο Ρίτσος, και κάτι σχολιάζει γι' αυτό η Πάολα για τον Ρίτσο, που τον πήρε τηλέφωνο και όταν αρνήθηκε ο Ρίτσος, γιατί φοβήθηκε δεν ξέρω τι, κάτι του είπε που δεν μου πάει τώρα να το πω εγώ, η Πάολα τα λέει και πιο καλά. Αμέσως λοιπόν, όταν άρχισε να υπάρχει και θέμα με την υγεία μου και τότε λοιπόν κάνουμε μία νέα αίτηση στο Συμβούλιο Χαρίτων η οποία κινήθηκε με γρήγορο ρυθμό να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί κινδυνεύει πια η ζωή μου. Τότε πια με ήξερα και σαν άγγελο, έτσι, λόγω της ταινίας που είχε γίνει το 82. Λοιπόν, και το θέμα είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έκταση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό πήραμε γράμμα, πήρα επιστολή συμπαράστασης μέχρι από τον Ρόμπερτ Κένεντι, από τον Έντουαρτ Κένεντι, ποιος είναι αυτός ο Κένεντι που έχει μείνει. Από τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν, από τον Ιβ Μοντάν, από αυτούς που έκαναν την ταινία Ζήτα για το Σαρτζετάκι. Για την υπόθεση Λαμπράκη. Γίνεται αυτός ο ντόρος, φτάνει η αίτηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την απορρίπτει. Το Συμβούλιο είχε εγκρίνει, ο Σαρτζετάκης απέρριψε. Ξεσηκώνεται ο πανεπιστημιακός κόσμος, γίνεται ένας χαμός, γίνεται διαδήλωση, η πρώτη διαδήλωση κατά πρόεδρου Δημοκρατίας, δεν έχει ξαναγίνει κατά πρόεδρου Δημοκρατίας, πετάγανε νεράτζια, πρώτη Πάολα. Απορρίπτει λοιπόν ο εισαγγελέας, γιατί σαν εισαγγελέας απέρριψε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε κάνει μια δήλωση ο πρωθυπουργός, τότε Ανδρέας Παπανδρέου, και είπε ότι είναι ευθύνη πρόεδρου. Πράγματι ευθύνη πρόεδρου, αφού το Συμβούλιο Χαρίτων και η κυβέρνηση ήταν ok για την χάρη. Λοιπόν, τότε καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον πρωθυπουργό στο προεδρικό μέγαρο και του είπε: αν δεν με καλύψει το θέμα Ρούσου, θα παραιτηθώ. Έρχονται μένα, μου λένε: σταμάτα την απεργία, γιατί αν παραιτηθεί ο πρόεδρος, δεν θα βγάλουμε νέο πρόεδρο, θα πέσει η κυβέρνηση. Τέτοια πράγματα. Λέω εγώ: ξεκίνησα να κάνω μια απεργία πείνας για να πάρω μια μείωση της ποινής μου. Δεν πολιτικοποίησα κανένα θέμα. Εσείς τα κάνατε έτσι.
όπως τα κάνατε, τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ την απεργία μου τη συνεχίζω και τότε λοιπόν βρήκαμε τη Σολομόντια λύση να κάνουμε ένα δικαστήριο να ζητήσουμε διακοπή της ποινής. Για να σταματήσω κι εγώ, με πώς θα τη σταμάταγα. Δηλαδή μου απέρριψε την αίτηση, τέλος σταματάω κι εγώ. Και κάναμε λοιπόν, έγινε το δικαστήριο με τη δικηγόρο μου για να ζητήσουμε την ανίκεια στο βλάβη της υγείας μου λόγω της απεργίας και μου ζητάγαμε 6 μήνες να γίνει διακοπή. Εκείνοι μου έδωσαν ένα μήνα. Διακόπη η ποινή μου για ένα μήνα, θα έμενα στο νοσοκομείο για νοσηλεία και έτσι να σταματήσω κι εγώ αξιοπρεπώς δηλαδή την απεργία ποινής. Και κάποια στιγμή με πήρανε από την κυβέρνηση τότε, νομίζοντας ότι θα μπορούσα να έχω κάποια επιρροή πάνω του, να τον πείσω να σταματήσει την απεργία πείνας. Δέχτηκα και με πήγανε στο Κορυδαλό, σε ένα γραφείο που μου τον φέρανε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν τον είχα δει ποτέ μου, σε μία αναπηρική καρέκλα, τυλιγμένο με μία σαν στρατιωτική κουβέρτα, τόσο εξαντλημένο και τόσο... Δηλαδή, όντως ο άνθρωπος έκανε απεργία πείνας και όχι απλά, και κόντευε πάρα πολλές μέρες και ήτανε πιο αδύνατος από τις φιγούρες του Ελ Γκρέκο. Όπως έλεγα, μου κάνει ένα κλικ, λέω, σέβομαι την απόφασή σου και τουλάχιστον μου δόθηκε μια ευκαιρία μέσα από αυτή τη συνάντηση να σε δω έστω για μια φορά και ας είναι την τελευταία. Και φεύγω, ξαναβλέπω αυτούς από την κυβέρνηση που μου είχαν ζητήσει να γίνει αυτό και τους λέω, όχι μόνο δεν τον έπεισα, διότι σέβομαι τις αποφάσεις τους σαν άτομο και θα αρχίσω και εγώ απεργία πείνας για αυτό το απαράδεκτο πράγμα. Μένω στο νοσοκομείο, τελειώνει ο μήνας και επιστρέφω στη φυλακή. Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν σβήσει και είμαι εντελώς μόνος. Αισθάνομαι απέραντη μοναξιά. Αισθάνομαι τελείως, μα τελείως μόνος. Ούτε ένας δημοσιογράφος. Από εκεί που οι δημοσιογράφοι ήτανε μιλιούνια από πάνω μου, σαν μέλισσες από πάνω μου. Θυμάμαι που είχα πάει μπροστά σε έναν καθρέφτη που είχε και μπροστά σε ένα, εκεί, σε ένα νεροχύτη, είχα βάλει τα χέρια μου στο νεροχύτη και κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έλεγα στον εαυτό μου, τι κάνουμε τώρα, τι κάνεις τώρα, τι θα γίνει τώρα. Αδιέξοδο. Σκεπτόμουν ότι ο επόμενος πρόεδρος που θα ήταν μετά από 3 χρόνια, σε 3 χρόνια τέλειωνε η θητεία, η προεδρική θητεία του Σαρτζετάκη, θα γινόντουσαν προεδρικές εκλογές, θα βγαίνει άλλος πρόεδρος και σκεπτόμουν ότι οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος θα μου έδινε χάρη. Νέος πρόεδρος μετά 3 χρόνια ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το έδαφος ήταν έτοιμο, η κοινή γνώμη, η πλειοψηφία, να μην λέμε όλοι, η κοινή γνώμη ήταν υπέρ του αιτήματος και δεν έκανα πια κάτι, δεν έκανα ούτε απεργίες ούτε τίποτα, αλλά οι άνθρωποι που ήδη με είχαν μάθει, ξέραν το θέμα μου, κινήθηκαν ώστε να μου αποδοθεί χάρη. Ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά με βοήθησε ήταν ένας, ουσιαστικά όμως, ο οποίος έμεινε μέχρι τέλος, όταν λέμε μέχρι τέλος, ήταν ο Μιχάλης Οράπτης, δημοσιογράφος, με το ψευδώνυμο Πάμπλο, μια μεγάλη φυσιογνωμία, δεν είναι πια στη ζωή. Λοιπόν, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε και μου είπε το θέμα τελείωσε, η χάρη την υπέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι θέμα ημερών πλέον για να σου ανακοινωθεί η απόφαση. Τότε όμως ο Κορυδαλός, οι φυλακές Κορυδαλού ήταν σε εξέγερση, είχαμε εξεγερθεί ζητώντας
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερες συνθήκες κράτησης και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ήμουν στα ράτσες και αρνήθηκα να κατέβω, αρνήθηκα να αποφυλακιστώ, γιατί είχαν έρθει δημοσιογράφοι να καλύψουν δηλαδή την αποφυλάκηση, αλλά εγώ έλεγα και δεν θέλω να αφήσω τους συγκρατούμενούς μου τώρα που είναι σε αγώνα. Θέλω να είμαι και εγώ κοντά τους, να αγωνίζομαι μαζί τους. Έτσι έμεινα εθελοντής πια στη φυλακή, περίπου 3 μέρες νομίζω, 3-4 μέρες, κάτι τέτοιο, και αποφυλακίστηκα σαν να δραπετεύω. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και έπρεπε να καβαλήσω μάντρες, να πηδήξω μάντρες, να πηδήξω κάγκελα για να αποφυλακιστώ, να φτάσω στην είσοδο της φυλακής, να διαβαστεί η χάρη και να αποφυλακιστώ. Θυμάμαι αυτή την ανακούφιση και θυμάμαι που μπήκα στο αυτοκίνητο, ποιο αυτοκίνητο και ποιος με πήγε σπίτι, δεν το θυμάμαι αυτό. Το ότι έβλεπα σαν να ήμουν σε έναν άλλο κόσμο, σαν να έβγαινα πρώτη φορά στον κόσμο. Αυτοκίνητα, δρόμους, γέφυρες, δεν τις θυμόμουν τις γέφυρες που είχαν γίνει, δεν τις ήξερα γιατί δεν είχαν γίνει τότε. Γέφυρες, πολλά αυτοκίνητα. Μου φαινόντουσαν όλα αυτά κάπως. Τι έγινε εδώ, γεμίσαμε αυτοκίνητα, γέφυρες, δρόμους, αυτό. Πρόσεξε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι και μιλώντας πολιτικά, πολιτικά σε εισαγωγικά. Και το HIV/AIDS και ο χωρισμός προβλήματος, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα κίνημα όταν θέλει να πει ότι δεν τρέχει τίποτα, είμαστε όπως εσείς, ενώ ξεκίνησαν ως κατάρες, ουσιαστικά νομίζω ότι βοήθησαν, γιατί ήταν και ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν δημοσιότητα αυτά τα θέματα. Ζούμε σε μια Ελλάδα τεράστιου ρατσισμού και ενδεχόμενα ακόμα βέβαια, λιγότερο τεράστιο και διαφορετικού τώρα, αλλά ήταν το όχημα με το οποίο μπορούσαμε να πούμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Δυστυχώς, με αυτό το όχημα, και αυτό ακούγεται λίγο περίεργα, κάθε τι άλλο που μπορούσαμε να πούμε ηχούσε καλύτερο από αυτά. Ξεκινάς από το απολύτως χειρότερο και ό,τι άλλο έχεις να πεις είναι καλύτερο. Στην επικοινωνία ως επιστήμη, αυτό βοηθά. Η ερωτική μου ζωή στις φυλακές ήταν υπέροχη, αξέχαστη και ανεπανάληπτη. Στις φυλακές έζησα έρωτες που εγώ τους ονομάζω κινηματογραφικούς. Υπήρχε ένας κρατούμενος ο οποίος ήταν λίγο θαραλέος, ένας πολύ ωραίος. Γράφω στον πρόλογο κιόλας και λέω μου θύμιζε τον Ηρακλή των κινηματογραφικών ταινιών, των παλιών κινηματογραφικών ταινιών. Ερχόταν λοιπόν να μου πει καλημέρα, να μου πει γεια σου, να μου πει τι κάνεις, ένας γαλανομάτης, έτσι, ένα γερό παιδί, με τον οποίο αναπτύχθηκε μια ερωτική σχέση, υπέροχη, πολύ τρυφερή, και όταν, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όταν λοιπόν ήρθε το αποφυλακιστήριό του, εγώ ήδη δικασμένο σε εισόδια, όταν ήρθε το αποφυλακιστήριό του και τον ειδοποίησαν να μαζέψει τα πράγματά του για να αποφυλακιστεί, έτρεξε αμέσως στο θάλαμό μου, στο κελί που ήμουν εγώ, και άρχισε βρίζοντας, μπήκε μέσα, τους καριόλιδες, τους πούστιδες, δεν πάω πουθενά, τι έγινε, πες μου τι έγινε, γιατί είσαι έτσι, δεν πάω, πού δεν πας πουθενά, με φωνάζουν να φύγω, να αποφυλακιστώ, δεν πάω πουθενά, τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες, σε φωνάζουν, πρέπει να πας, δεν σ' αφήνω μόνος σου, δεν θα σ' αφήσω μόνος σου, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Σε παρακαλώ, σύνελθε, αν κάνεις φασαρίες θα νομίζουν ότι εγώ σε παρεκκινώ και θα με κλείσουν πάλι στην απομόνωση. Πρέπει να φύγεις, ήρθε το αποφυλακιστήριό σου. Άμα με αγαπάς όπως λέει, δεν θα χαθούμε, του λέγα εγώ. Με κλάματα, κλάματα, κακό, κλάματα, εκείνος κλάματα, εγώ αγκαλιές. Δηλαδή, συγκλονιστικές στιγμές. Με τα πολλά τον παρακάλεσα κλαίγοντας, σε παρακαλώ, φύγε και δεν θα χαθούμε. Φεύγοντας λοιπόν, με αγκάλιασε, με φίλησε και φεύγοντας του λέω να ξέρεις ότι δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Έφυγε βασπιτός, εγώ έμεινα στο κελί μου να κλαίω μόνος μου, αισθάνθηκα να με τυλίγει μια ερημιά, μια παγωνιά. Τέλος πάντων, πέρασαν 15 χρόνια. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να επικοινωνήσω μαζί του, γιατί δεν απαγορευόταν να αλληλογραφείς με μη συγγενικά σου πρόσωπα, μόνο με μάνα, πατέρα και αδελφό.
Λοιπόν, και όταν βγήκα από τη φυλακή, βρήκα το τηλέφωνό του. Έψαξα, βρήκα το τηλέφωνό του και τον πήρα τηλέφωνο στη γιορτή του. Και του λέω χρόνια πολλά. Μου λέει, ποιος είσαι? Του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Λοιπόν, να σου πω. Είμαι ο Τάδε. Έμεινε άφωνος. Βουβό το τηλέφωνο. Περάσαν άλλα 5 χρόνια και μια μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θα είμαι σε επαρχιακή πόλη ήτανε, θα περάσω από εκεί και θέλω να βρεθούμε να πιούμε έναν καφέ. Πράγματι λοιπόν βρεθήκαμε. Εγώ τότε είχα μία σχέση και είχαμε πάει μαζί. Βρεθήκαμε να πάμε για καφέ και κάποια στιγμή αλλαγμένος εκείνος, γιατί δούλευε σε οικοδομές, ηλιοκαμένος, ξέρω εγώ, άλλα τα μάτια του τα γαλανά, τα ωραία, εκείνο το στυλ του, το αρενοπό, το υπέροχο. Και εκεί που πίναμε λοιπόν καφέ, σκύνει κοντά μου και μου λέει, Γιάννη, μην πω στο μέλλον, και μου λέει, τι το έφερε στο μπέρδεμα. Το μπέρδεμα εννοώντας το φίλο μου. Ναι. Και μετά συνεχίζει και μου λέει, άμα μου πεις τώρα να έρθω. Ήταν πλέον παντρεμένος με 4 παιδιά. Τα παρατάω όλα και έρχομαι. Λοιπόν, τον Ανέστη τον θυμάμαι με 2 συναισθήματα. Με ένα συνέστημα θυμού και με ένα συνέστημα αγάπης, λατρείας. Ο θυμός είναι γιατί τσαλαπάτησε τα συναισθήματά μου με αυτόν τον τρόπο. Και η αγάπη είναι γιατί πράγματι τον αγαπούσα, γιατί πράγματι τον λάτρευα. Τον Ανέστη τον έχω δει, τον έβλεπα στον ύπνο μου. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια στον ύπνο μου. Ποτέ δεν τον είδα απειλητικό. Ποτέ δεν τον είδα σαν εφιάλτη. Πάντα ήταν προστατευτικός. Ηρωνία. Ήταν προστατευτικός στα όνειρά μου και όχι όταν είμαστε μαζί. Και υπάρχει μία σειρά όνειρων που έχουν συνέχεια. Τι, θυμάμαι το πρώτο, εγώ πάντα να έχω την αγωνία ότι ο Ανέστης, εγώ τον αγαπάω, αλλά ο Ανέστης με κοροϊδεύει και είχα την αγωνία τι κάνει, γιατί με κοροϊδεύει. Πάντα το έχω αυτό σε όλα τα όνειρα, πάντα είχα την αμφιβολία, αυτό το αρνητικό συνέστημα που μέτρωγε, να το πω έτσι, και η αμφιβολία που είχα, οι αμφιβολίες που είχα, που μου δημιουργούσε η συμπεριφορά του. Λοιπόν, και στο πρώτο όνειρο λοιπόν, τον βλέπω ότι ήρθε επισκεπτήριο στη φυλακή και με ειδοποιούν, έχεις επισκεπτήριο, και τον έβλεπα που ερχόταν από αυτό που λέγαμε, από το δρόμο που τον ονόμαζαν Γολγοθά. Γιατί εγώ έκανα ιδιαίτερο επισκεπτήριο, δεν έκανα μαζί με τους άλλους, έκανα μέσα στο κελί μου επισκεπτήριο. Λοιπόν, και έβλεπα κάποιον που ερχόταν και όσο πλησίαζε άρχισε να ξεχωρίζει η μορφή, και όταν καταλαβαίνω ότι είναι ο Ανέστης, εγώ χάρηκα. Και μόλις ήρθε πιο κοντά, τρέχει εκείνος προς εμένα και εγώ προς εκείνο και αγκαλιαζόμαστε, πώς είναι στις κινηματογραφικές ταινίες, έτσι, και αγκαλιαζόμαστε, τον σφίγγω στην αγκαλιά μου, με κλάματα, και του έλεγα, πάρε με από εδώ, πάρε με από εδώ, να είμαι κοντά σου, πάρε με από εδώ. Και θυμάμαι εκείνο να μου λέει ότι πήγα, τους είπα να σ' αφήσουνε, ότι εντάξει, τελειώσανε τώρα όλα, αλλά εκείνοι μου είπαν ότι πρέπει να τιμωρηθείς. Ένα αυτό το όνειρο. Με τον Ανέστη να έχει ένα τεράστιο κόκκινο σημάδι στο λαιμό. Και εγώ να έχω την αγωνία και να του λέω, Ανέστη μου, είσαι καλά. Είμαι καλά, μην ανησυχείς. Και θα ξαναπάω πάλι να τους πω, να σε βγάλουν. Ήταν το πρώτο όνειρο που είδα με τον Ανέστη. Το δεύτερο όνειρο, πάλι ο Ανέστης, με αγάπη, με αγκαλιές, με όλα αυτά, αλλά το σημάδι στο λαιμό πιο μικρό. Όχι τόσο έντονο όπως στην αρχή. Στο τρίτο όνειρο, το σημάδι ακόμα μικρότερο. Στο επόμενο όνειρο, πάλι πιο μικρό, ώσπου τελειώσανε τα όνειρα αυτά, σβήνοντας και το σημάδι στο λαιμό.
Και από τότε δεν τον ξανάδα τον Ανέστη. Όχι, κανείς δεν ξεπέρασε αυτό με τον Ανέστη, γιατί λέω πάντα ότι αν τώρα ο Ανέστης παρουσιαζόταν, θα τον αγκάλιζα και θα τον αγαπούσα όπως τον αγαπούσα τότε. Είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι γιατί το έκανες αυτό, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, θα μπορούσε να φύγεις, θα μπορούσες να κάνεις δεν ξέρω τι άλλο, χωρίς να φτάσεις εκεί που έφτασες. Είναι πολύ εύκολο να το λέει οποιοδήποτε, γιατί δεν βρέθηκε, δεν ένιωσε τέτοια συναισθήματα και τέτοιες καταστάσεις που έζησα εγώ. Και είναι ορισμένοι που με ρωτάνε «Μετά ένιωσες?» και δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Γιατί ποιο το νόημα να πω στον οποιονδήποτε τι αισθάνομαι εγώ. Το αισθάνομαι εγώ. Πονάει εμένα. Αυτό.